Μπορώ να έχω το λόγο. Τα σχόλια είναι άστοχα όταν χρησιμοποιούν. Εύστοχα όταν έχουν αποτέλεσμα. Βλέπεις ότι έχουμε λόγο. Δεν θα το βουλώσουμε εμείς εκεί στη Μεσοποταμία, όπως είπες, κάποιον δημοτικό σύμβουλο. Ναι, αφήστε την πολλά. Εντάξει. Όχι, αυτό που είπε στον κύριο Φουλιρά. Σε δημόσιο χώρο, μπροστά σε κόσμο. Κύριε Παύλο, επειδή είπε για το σχόλιο. Τα προσωπικά. Δεν λέω. Αφήστε τώρα αυτά. Πετε ερώτηση. Άμα θέλεις εγώ θα σε ακούσω, δεν έχω πρόβλημα. Αν ο κ. Φουλιράς έχει κάποιο πρόβλημα, θα έπρεπε να μου το πει. Εσύ προσωποποιείς τα πράγματα για δικούς όφελους. Εγώ δεν σίγουρο σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί για μια ακόμη φορά, στο ίδιο παραμύθι, μια και δεν έχετε κανένα άλλο επιχείρημα, δεν πειράζει, εγώ θα τοποθετηθώ. Ακούστε εδώ, θα τοποθετηθώ. Η συζήτηση την διευθύνω εγώ. Παρακαλώ στο θέμα. Ωραία, στο θέμα. Τι να πει. Πριν οτιδήποτε άλλο, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτή η εισήγηση παραμένει, αυτά εισηγήστε. Εγώ θα κάνω μια πρόταση εδώ στην πρόταση, κύριε Δημάρχη. Θα κάνω πρέπει να γνωρίζετε ότι εμείς σήμερα εδώ ήρθαμε να αποφασίσουμε με βάση μια εισήγηση. Εντάξει, την οποία με πολύ χαρά άκουσα ότι είναι δική σας, ότι πέρασε από την Τελεστική Επιτροπή, αν και τα ήξερα, δεν χρειαζόταν να τα πείτε σήμερα. Εγώ χαίρομαι που το παίρνετε πάνω σας και τώρα θέλω να προχωρήσω. Στα υπόλοιπα. Λοιπόν, για να φέρετε αυτή την εισήγηση, έχετε διαβάσει την νομοθεσία. Είναι σύνομη. Ναι, εσείς πέστε μου τι δεν είναι σύνομο για να... Είπατε ότι τα τέλη αυτά είναι ανταποδοτικά. Είναι, κάνω λάθος. Έχετε διαβάσει πουθενά σε κάποιο νόμο να λέει ότι χωρίζουμε σε ζώνες με βάση τον πληθυσμό. Πού το είδατε αυτό. Μπορείτε να μου φέρετε ένα νόμο. Ναι. Έχετε το δικαίωμα να χωρίσετε σε ζώνες βεβαίως. Με βάση τα ανταποδοτικά σε κάθε περιοχή. Ναι, τι είναι ανταποδοτικά, κύριε. Τι είναι ανταποδοτικά. Είναι κόστος και υπηρεσίες. Έτσι. Το κόστος και οι υπηρεσίες που προσφέρετε. Ακριβώς. Για τα νερά. Πείτε μου λοιπόν, τι σας οδήγησε να φέρετε αυτή την αύξηση πάνω από 200%. Θα μιλήσω για τη Μεσοποταμία. Στη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας. Τι έχετε κάνει. Τι είναι. Τι είναι που πρώτα απαντήστε μου σε αυτό, ναι. Αυτό που μας οδήγησε. Στο να φέρουμε τη Μεσοποταμία, τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, τη φέρουμε στην ίδια ευθεία με τις άλλες. Για ποιο λόγο, κύριε Δημαρχή, ανταποδοτικά λέει. Ναι, ανταποδοτικά. Θεωρώ ότι όλες οι δημοτικές αρχές μέχρι τώρα ανταποδοτικά λειτουργούσαν. Μπορεί να σας το πει ο κ. Καραμπατζακίδης. Ακούστε με. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή. Σας άκουσα. Σας απαντάω και πάλι να σας ακούσω. Είχα και ένα έγγραφο της Δημοτικής Αρχής Μεσοποταμίας, η οποία. Στην κοστολόγηση των εξόδων έβαζε στις άμεσες. Για τα νερά μιλάω, κύριε. Για τα νερά, μιλάω. Ναι, ναι. Για την καθαριότητα. Για τα νερά μιλάω. Να πάμε στην καθαριότητα, μη στεναχωριέστε. Για την καθαριότητα είχε κόστος καθαριότητας μισθοδοτικό 22.000 ευρώ. Για τα νερά λέω. Σας λέω εγώ πως έγινε η κοστολόγηση του ανταποδοτικού. Για τα νερά σας ρωτάω. Της καθαριότητα. Θα πάμε εκεί μετά. Για την καθαριότητα λοιπόν είχε 22.000 ευρώ κόστος μισθοδοτικό για όλο το Δήμο Μεσοποταμίας. Δηλαδή με έναν υπάλληλο. Έχει δύο απορριμματοφόρα. Αν αυτός ο ένας υπάλληλος μπορούσε να οδηγεί και τα δύο απορριμματοφόρα, μπορούσε να κάνει περισυλλογή των σκουπιδιών. Σας άκουσα με πολύ προσοχή. Ρωτάω ένα θέμα για τα νερά. Και μου πάτε στην καθαριότητα. Είπα μετά θα θέσω για την καθαριότητα. Για τα νερά. Τι σας οδήγησε. Τι μας οδήγησε. Από 0,23 να προτείνετε περίπου 0,70. Σας λέω για τα νερά. Για τα νερά. Πάμε. Πήγαμε στην κλιμάκωση που είχαμε από την Καστοριά. Κύριε Δήμαρχε, Καστοριά 1. Γνωρίζετε. Στην 085. 086 την Καστοριά. Γνωρίζετε τον νόμο, σας ξαναρώτησα. Έχετε υπόψη σας κάποιο νόμο που να λέει ότι οι ζώνες χωρίζονται βάση του πληθυσμού. Εμείς εφαρμόζουμε. Τη δική μας ο Δήμος. Ωραία, θα σας πω εγώ τι λέει ο νόμος. Έχει την ελευθεριότητα. Αν διαβάσετε την εγκύκλιο 16 στις 19/8 του 2010, πολύ πρόσφατη, η οποία είναι προς απάντηση ερώτησης του συνηγόρου του πολίτη στο Υπουργείο σχετικά με την αύξηση τελών ίδρυυσης και αποχέτευσης, θα σας τη δώσω αν τη διαβάσετε, θα δείτε τι λέει μέσα. Λέει ότι χωρίζονται σε ζώνες με βάση
το κόστος και τις παραχόμενες υπηρεσίες. Και την παραχόμενη υπηρεσία. Αυτό το σκεπτικό χωρίστηκε εμείς. Σας ξαναρωτώ λοιπόν, εγώ... τι κάνατε στη Μεσοποταμία και ανέβηκε το κόστος 250% στην Ήλιος. Τι, και ποιος μας 400. Είπε ότι ήταν λοιπόν, λογικό το κόστος λοιπόν, αυτό. Μισό λεπτό. Εδώ παίρνουμε μέσα, κύριε Παύλο. Από πού πήρε, από τη Μεσοποταμία παίρνετε μέσα, κύριε. Πώς θα εισπράξαμε. Από τη Μεσοποταμία παίρνετε μέσα, κύριε. Βεβαίως, κύριε Παύλο. Από τη Μεσοποταμία, φέρετε μας τα στοιχεία σας. Φέρετε μας τα στοιχεία. Παρακαλώ, για να πάρετε αυτή την απόφαση, έχετε κάνει κάποια εργασία. Παρακαλώ, φέρετε μου. Ξέρετε ότι πληρώνουμε. Πείτε μου τι πληρώνει η Μεσοποταμία. Εντάξει. Είπατε πείτε αυτό που είπατε. Όχι, είπατε. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά και για πολύ ώρα να μιλάτε και για άσχετα πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Δεν ξέρω. Είναι... Επί τη εισήγησεω, είπατε άλλο. Για την εισήγηση τίποτα. Γιατί είναι άσχετα. Για την εισήγηση τίποτα. Γιατί είναι άσχετα. Είπατε ότι είναι τα πράγματα. Δεν μιλάμε για την ίδρυση και την αποχέτευση. Βεβαίως. Και είναι άσχετα τα έργα. Τα άλλα που είπατε. Βεβαίως. Είναι άσχετα τα έργα. Βεβαίως είναι άσχετα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, έτσι νομίζετε εσείς. Εάν δεν έχετε εσείς, το λόγο, να σας τον δώσω. Εσείς δεν λειτουργείτε. Εάν δεν έχετε το λόγο, να σας τον δώσω. Ποιος σας είπε, λοιπόν, ποιος σας είπε ότι τα ανταποδοτικά είναι ανάλογα με τον πληθυσμό. Ακούστε ποιος σας το είπε, κύριε Δημήτρη. Δεν γνωρίζετε ότι ενώ η παράδειγμα έχει φυσική ροή, έχει το υδραγωγείο πάνω από το χωριό και κοστίζει πολύ λιγότερο να υδροδοτείτε από το Μαύρο ή από την Κασποριά. Δεν τα γνωρίζετε αυτά. Και θα μπει στην ίδια ζώνη με κάποιον άλλο που δεν έχει καθόλου κόστος. Εσείς δεν γνωρίζετε. Δεν γνωρίζετε ότι στο χωριό του κυρίου Πολυγιάννη το κόστος είναι πολλαπλάσιο. Πήρατε φόρο τώρα. Εγώ δεν μιλάω. Εντάξει, τελειώστε. Περιμένετε απάντηση. Δηλαδή με βάση αυτά που λένε τον κύριο Πολυγιάννη, οι φίλοι του στις καφετέρες, εισηγήστε. Τώρα τι λέτε τώρα. Εντάξει. Ό,τι να είναι λέει. Ό,τι να είναι. Ωραία. Ό,τι να είναι. Ακούστε με. Ακούστε με. Εσείς, σας κάνω εγώ ερώτηση τώρα. Ναι. Γνωρίζετε ότι έχει το αντλιοστάσιο της Μεσοποταμίας κοστολόγιο στη ΔΕΗ 5.000 και το πληρώνει ο Δήμος. Το γνωρίζετε. Εγώ γνωρίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι επί σειρά ετών πρόεδροι και διαφορετικοί δήμαρχοι και διαφορετικοί πρόεδροι είχαν αυτά τα ανταποδοτικά. Αφήστε τη ξέρω. Λοιπόν, και μάλιστα όταν ο κύριος Ζερομητίδης τα αύξησε γιατί έκανε κάποιες εργασίες, κάποιοι βγαίναν έξω και λέγανε ότι ήρθε από την Ενώρη και μας έβαλε χαράτσι και το ένα και το άλλο. Και τώρα είναι πολύ περίεργος. Είναι πολύ περίεργος. Απεγνωριστείτε λίγο. Ζήστε στο σήμερα, στην πραγματικότητα. Του χωριάτη που ήρθε στην πόλη και έγινε πρωτεύουσιάρος. Δεν σας είπα εγώ αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, κύριε Πολυγιάννη. Αυτό το κόμπλεξ δεν το έχω εγώ. Δεν σας είπα αυτό. Εγώ επέλεξα να είμαι εκεί. Μόνοι σας τα λέτε. Καλώς κάνετε. Και αυτά που λέτε στις παρέες σας εδώ. Να ξέρετε ότι μαθαίνονται όλοι. Σας αφαιρώ τον λόγο, έτσι. Αφαιρέστε μου τον λόγο. Όχι έτσι. Πρέπει να στρέψει. Όχι, αφαιρέστε με να τρέψετε. Μόνο επιπροσωπικός. Γραφικός λαϊκιστής. Σαν να ρωτάω. Διαβάσατε τον νόμο. Είστε συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν. Γραφικός λαϊκιστής γίνεται. Ευχαριστώ. Μα δεν είναι δυνατόν, κύριε Δήμαρχε. Επίπεδο είναι αυτό. Ακριβώς. Επίπεδο είναι αυτό. Η συζήτηση σε ένα πολιτισμό. Αν πω εγώ τι λέει ο κύριος Παύλος στους παρέες του, δεν θα ξαναπατήσει την Καστοριά. Αφήστε το αυτό. Εσείς έχετε γίνει. Έχετε γίνει επίτροπος, έχετε γίνει ελεκτής. Εγώ δεν έχω γίνει επίτροπος. Τώρα μόλις σου έδειξα από μέσα που πήρα την απόφαση που σε γύρισα πίσω πάλι. Εγώ φταίω. Αυτά που σου έλεγα δεν εφαρμόζεις. Στον νόμο. Καταρχάς θα με μιλάτε στον πληθυντικό. Συγγνώμη κύριε. Έτσι σας παρακαλώ. Και απαιτώ το ίδιο για σας. Απαιτώ το ίδιο για σας. Εσύ με είπες έτσι. Σας μιλάω στον πληθυντικό. Λοιπόν. Έτσι. Τέλη καθαριότητα. Η τελευταία. Η προλογία της ομιλίας είναι 5 λεπτά. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε προθεσμία εδώ της ομιλίας, τρεις ώρες για να κάνουμε προθεσμία της ομιλίας μου είναι 5 λεπτά εφόσον δεν με διακόψετε. Ναι, ορίστε, πέστε. Εντάξει, πέστε. Και αν μετά από 8 μήνες θυμηθήκατε την προθεσμία της ομιλίας μου για τέτοιο θέμα, άμα θέλετε δεν μιλάω καθόλου, κύριε Δημαρχέ. Άλλωστε μάθετε στα κανάλια να βγαίνετε μπόνους και αν τους λέτε σηκώστε τα τηλέφωνα, αλλιώς δεν βγαίνουν. Δεν θέλω αντίλογο. Ναι. Εντάξει, είναι γνωστά. Ναι, θέλετε μόνο να βγαίνετε και να λέτε αυτά που θέλετε να πείτε. Νομίζετε ότι είναι προεκλογική περίοδος. Η συζήτηση γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία, τέλη καθαριότητα. Τέλη καθαριότητα. Που έχετε γίνει πράκτορας των καναλιών. Ό,τι γίνεται στην Οικονομική Επιτροπή, ό,τι γίνεται μέσα στο Δημαρχείο, αμέσως πάει στα κανάλια από εσάς. Δεν είναι καλά όταν με βγάζουν. Και είναι κακά όταν με καθυριάζουν. Είναι ο δικαστής ή είναι ο εισαγγελέας. Εξάλλου, είναι εξάλλου, εδώ, στα εξάλλου ο τύπος είναι εξ αριστερό σας, κύριε. Θα μιλάτε στα όργανα. Στον κύριο Πολυγιάννη αναφερθείτε, όχι σε μένα. Όταν λέτε για τα κανάλια και τα μέσα, ο πρώτος εκεί, και καλύτερος μέσω δεν έχω. Ορίστε, ο κύριος Πολυγιάννης έχει μέσα. Ο πρώτος και καλύτερος λοιπόν, είστε εσείς. Ο τροφοπάτης των ειδήσεων είστε εσείς. Κύριε Δήμαρχε, ό,τι και να πείτε,
Δεν με αγγίζει. Να, και εμένα. Πλέον ξέρω πώς λειτουργεί. Εμένα. Μόνο με λάσπη και με προσωπικές επιθέσεις, με εκβιασμούς και με. Εντάξει, δικαίωμά σας, κάντε ό,τι θέλετε. Για εμάς μιλάτε. Κάντε ό,τι θέλετε. Εκβιασμούς. Κάντε ό,τι θέλετε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να τα λέτε από τα πράγματα. Δεν είναι καθαρό. Να προσέχετε τις εκφράσεις. Θα μ' αφήσετε να τελειώσω. Να προσέχετε τις εκφράσεις. Είναι τελειώσει 5 λεπτά μετά. Εντάξει. Λοιπόν, τέλει καθαριότητα. Έχετε διαβάσει την τελευταία τροποποίηση που εισηγήσετε εδώ, κύριε Πολυγιάννη, λέτε βάση του νόμου 1080 του 1980 και 1828 του 1989. Το 1828 του 1989 τον διαβάσατε. Διαβάσατε στο άρθρο 25 την παράγραφο 11 που λέει ότι δεν δικαιούται να κάνει πάνω από 20% αναοικονομικό. Είστε λάθος. Αναοικονομικό έτος. Είστε λάθος. Είμαι λάθος. Ναι, διαβάζετε λάθος. Διαβάζω λάθος. Ναι. Για πείτε μου κύριε Δημαρχέ. Για να σας πω γιατί. Για πείτε μου κύριε Δημαρχέ. Αυτό ξέρετε που αναφέρετε. Για πείτε μου κύριε. Ξέρετε που αναφέρετε αυτό. Πείτε μου. Αναφέρετε στα τέλη φωτισμού. Καθαριότητος και φωτισμού. Στα τέλη φωτισμού αναφέρετε. Καθαριότητος και λέει είχε προσδιοριστεί τότε για ένα. Κάποιο ποσό δραχμών τότε που υπήρχαν και λέει η Δημοτική Αρχή μπορεί να τα αυξάνει ετησίως 20% τα τέλη φωτισμού. Αφού είμαι λάθος, τα τέλη φωτισμού αφού είμαι λάθος, έχουμε μηδενική αύξηση. Αφού είμαι λάθος, προχωρήστε το, ψηφίστε το και θα δούμε αν θα έρθει η απόφαση πίσω ως άκρη ή όχι. Εντάξει. Αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, άλλο. Τι θέλεις. Δηλαδή, όταν μιλούσες τόση ώρα. Διαφημίσεις πάλι για να ερεμήσεις. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πόση ώρα. Κύριε Δημαρχή, πόση ώρα. Έχετε το λόγο. Σε διάκοψα. Διάκοψα τον κύριο Πολυγιάννη. Όχι, εγώ σας λέω πέστε παρακάτω. Ναι, σας δίνω το λόγο. Πέστε παρακάτω. Ωραία, δεν θέλω να με διακόψω. Ωραία, εντάξει. Εάν είναι να με διακόψεις, αφαιρέστε μου το λόγο. Πόση ώρα μιλήσεις. Αφαιρέστε μου το λόγο, δεν μιλάω. Τα είπατε όλα εσείς και προεκλογικά και μετεκλογικά και όταν γυρίζατε στα χωριά τα είπατε όλα. Ναι, ότι δεν θα κάνετε αυξήσεις ούτε στα τέλη ίδρυψης ούτε στα τέλη καθαριότητας. Για το 11. Για το 11. Κάναμε αυξήσεις. Ξαναπέστε το αυτό. Μ' αρέσει εγώ να τα ακούει ο κόσμος που άκουγε άλλα. Είπαμε να τα ακούνε και κάποιοι σύμβουλοι γιατί ακούγανε εσάς και τα λέγανε κι αυτοί. Το πρώτο έτος το 2011 δεν θα κάνουμε καμία αύξηση. Το 2011 λοιπόν, θα εξετάσουμε τι κοστίζει κάθε εγώ θα κάνω πρόταση στην Οικονομική Επιτροπή, όπως έχω το δικαίωμα άλλωστε. Μετά, προτείνω καμία αύξηση στις δημοτικές ενότητες που είχαν χαμηλά και προτείνω και μείωση στην πόλη και σε κάποιους δήμους που είδα ότι ήταν πολύ υψηλά τα τέλη όπως ο Δήμος Μαυρόπουλου. Αυτή είναι η πρότασή μου. Αναλάβετε όμως και την πληρωμή. Αυτή είναι η πρότασή μου και τα ανταποδοτικά πρέπει να ξέρετε ότι έχουν σχέση με αυτά που προβλέπετε ότι θα κάνετε ως έξοδα. Δεν μπορεί να μου βάζετε 340.000 για πετρέλαια για τα αυτοκίνητα της καθαριότητας και 160.000 για τη συντήρηση. Εσείς έτσι τα ανταποδοτικά τα πάω εγώ 10 ευρώ. Ελάτε να τα κάνετε με λιγότερο. Ναι κύριε Δημαρχέ, σε τέτοιους καιρούς κάνουμε περικοπή των δαπανών. Αυτό είναι εξορθολογισμός. Δεν είναι εξορθολογισμός να πηγαίνω με τον ακριβότερο. Οι δημότες, προσπαθώ να πάω με το φθηνότερο. Κύριε Παύλου, οι δημότες έδωσαν σε εμάς την εντολή να διαχειριστούμε και να κάνουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Δεν σας έδωσαν εσάς την εντολή. Όταν θα σας δώσουν όμως εμένα την εξουσιοδότηση να κάνω αντιπολίτευση. Όταν σας δώσουν την εντολή να διαχειριστείτε εσείς, τότε διαχειριστείτε τα καλύτερα από εμάς. Αυτό συμφωνούμε απολύτως, κύριε. Εντάξει. Συμφωνούμε απολύτως. Λοιπόν. Εσείς θα κάνετε άλλος και εμείς θα κάνουμε τον έλεγχό μας και τη δουλειά μας σαν αντιπολίτευση. Εγώ θα διαφωνήσω με τις αυξήσεις που γίνονται. Εγώ έχω σαν μέτρο σύγκρισης το Δήμο Αγίας Τριάδας διότι διατέλεσαν ο Δήμαρχος. Έχω ορισμένα στοιχεία και από άλλους πρώην Δήμους. Θέλω να μιλήσω λίγο για τα τέλη καθαριότητας. Βλέπουμε ότι στην Καστοριά είναι 3,90. Τα καταστήματα. Στο Μανιάκι, τη Μεσοποταμία, το Μαυροχώρι, την Κορισσό, το Δεσποινιό. Είναι 3,35. Πιστεύω ότι ο Δήμος ασχολείται πάρα πολύ με την πόλη και η διαφορά αυτή είναι υπέρ της πόλης. Καθημερινά καθαρίζονται τα καταστήματα, καθημερινά καθαρίζονται οι δρόμοι, ενώ σε αυτά τα χωριά νομίζω ότι δεν ισχύει το ίδιο. Δηλαδή μιλάμε για 0,55 0,60 σε σχέση με την πόλη.
Έπρεπε κατ' εμέ να είναι πολύ λιγότερο. Μιλάω για τα μεγάλα τα χωριά, κύριε Δήμαρχε, τα οποία σίγουρα δεν έχουν επισήσεις αντιμετώπιση με την πόλη. Δεν νομίζω. Καλύτερη. Θέλετε να μου πείτε ότι καθαρίζουν... Πολύ καλή μέρα, ναι. Εγώ, συγγνώμη, δεν το διαπιστώνω αυτό. Με αυτά τα συγκεκριμένα διαμερίσματα. Κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Τη γνώμη μου, λέω. Ναι. Παίρνουμε συνέχεια συγχαρητήρια από τα χωριά ότι επιτέλους τα χωριά μας καθαρίζονται. Επιτέλους περνάνε 2 και 3 φορές την εβδομάδα τα απορριμματοφόρα του Δήμου από τα χωριά και από το Μεσοποταμία. Ήμουνα στη Μεσοποταμία προχθές συγκεκριμένα και πετάγεται ένας κύριος εκεί πέρα, δεν το γνωρίζω. Συγχαρητήρια, Δήμαρχε, για την καθαριότητα που έχετε στο χωριό μας. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοια, δεν είχαμε δει τέτοια καταργία. Κύριε Δήμαρχε, δεν το ίδιο λένε και στο Μανιάκι, το ίδιο λένε και στο Μαύρογο, το ίδιο λένε και στην Κορισσό. Με συγχωρείτε. Οι σύμβουλοι σας που είναι σε αυτές τις χώρες, κύριε Δήμαρχε. Από τον κόσμο, τι είστε. Κύριε Δήμαρχε, να καταλήξω κάπου, θέλω σας παρακαλώ. Έχουμε πάρει απόφαση, έχουμε συζητήσει εδώ μέσα και έχετε ασχοληθεί μόνο με την πόλη στο να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο οι εργάτες και συμφωνήσαμε μαζί σας. Αλλά μόνο για την πόλη. Μόνο για την πόλη. Δεν είπαμε για το Μανιάκι, για τη Μεσοποταμία, για την Κορισσό. Είπαμε μόνο για την πόλη. Και κάποιες προτεραιότητες. Εγώ, εδώ σε όπου διαφωνώ, οφείλω να το αιτιολογήσω. Η πόλη δέχεται τουρίστες. Δέχεται χιλιάδες τουρίστες. Αυτό είναι ένα όπλο για μας. Δεν μπορεί όμως να γίνει είναι η αμπροστοφυλακή με την πόλη. Η ανάπτυξη είναι αμπροστοφυλακή για μας. Και για μας, κύριε Δήμαρχε, και το έχουμε όπου δομήσει. Υπάρχει τουριστικός πρόβλημας. Είναι καθαρός. Κύριε Δήμαρχε, όσον αφορά. Συγγνώμη λίγο, να τελειώσω λίγο εγώ. Γιατί δεν διαφωνώ. Εντάξει, όχι, να μιλήσετε. Όσον αφορά τα τέλη ίδρυση. Γιατί έχω συγκριτικά σας είπα με το πώς λειτουργούσαμε εμείς. Είναι τεράστια αύξηση. Εμείς ήρθαμε, γιατί σας ακούσαμε και στο ραδιόφωνο, ότι θα κάνετε μια διαφορετική εισήγηση. Ίσως δεν έπρεπε να μιλήσουμε, να σας περιμένουμε να κάνετε την εισήγηση. Αλλά θεωρώ, κύριε Δήμαρχε, ότι έχουν ανέβει υπερβολικά σε όλα τα διαμερίσματα. Θα το δούμε. Θα το δούμε γιατί έχουμε και μειώσεις. Εγώ λέω αυτά που βλέπω από την εισήγηση. Μήπως πρέπει να μας συγκεκριθείτε και μετά να μιλήσουμε. Θα σας πω, κατόπιν πιέσεώς σας και σας συγχαίρω γι' αυτό και κατόπιν πανέλεγχος που έγινε από εσάς. Ανεξέταση των δεδομένων και είμαστε του διαλόγου, δεν είμαστε απόλυτοι. Ξαναείδαμε τα θέματα και φέρνουμε μια νέα εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή η οποία εφόσον ψηφιστεί, αυτή θα πάει και στο Δημοτικό Σύμβουλο. Και σας λέω, όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση από την αρχική εισήγηση. Έχει ως προς τα καταστήματα. Ναι, τα καταστήματα, αντί για 1-3, τα πάμε 1-2, τα καταστήματα, αντί να είναι 100-300, γίνεται 100-200. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, μία διακοπή. Δεν θα έπρεπε να έχουμε εμείς αυτή την εισήγηση. Θα την πάρουμε. Και έπρεπε από την αρχή να. Τώρα τσακωνόσασταν προηγουμένως. Δηλαδή να καταλάβουμε. Σας είπα ότι η εισήγησή σας παραμένει και μου είπατε λέω θα κάνω μια πρόταση στο τέλος. Μα γίνεται διάλογος. Μιλάτε για άλλη εισήγηση. Μιλάτε για άλλη εισήγηση. Γίνεται διάλογος μέσα στην Οικονομική Επιτροπή. Με βάση την εισήγηση που έχουμε, κύριε Δήμαρχε. Και αφού σας ακούσω, κάνω την πρόταση. Εδώ μου λέτε ότι έχετε πάρει απόφαση μετά τις διαμαρτυρίες μας και τις πιέσεις μας και κάνετε άλλη εισήγηση. Πού την εισήγηση. Σας άκουσα και κάνω την πρόταση. Στα τέλη ίδρυψης. Πάλι οι κατηγορίες των χωριών είναι οι ίδιες. Τι είναι ίδρυψη και αποκέντρωση. Είναι παράνομη αν μείνει έτσι, κύριε Δημαρχέ. Δεν γίνεται με πληθυσμιακά. Δεν μπορεί να πάει με πληθυσμιακά. Δεν γίνεται με πληθυσμιακά. Κάτσε να ακούσουμε λίγο. Δεν γίνεται με πληθυσμιακά. Άκουσε ποτέ να πω. Τι ζώνε, κύριε Δημαρχέ, για τι ζώνε μιλάω. Τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα υπάρχουν. Δεν υπάρχει πληθυσμιακά. Έτσι, το δυσπηλιό δεν είναι πληθυσμιακό. Είναι με ανταποδοτικά, κύριε Δημαρχέ. Ο νόμος σας επιτρέπει με βάση τα ανταποδοτικά. Δεν σας επιτρέπει να χωρίσετε σε ζώνες με βάση ούτε τα πληθυσμιακά ούτε τα κοινωνικά. Θα σας κάνω την εισήγησή μου. Θα σας κάνω την εισήγησή μου. Έτσι. Δεν συνταλούμε για να δείτε. Η κατηγορία, στην κατηγορία Μανιάκη, Μεσοποταμία, Μαυροφόρη, Κορισσό, Δυσπηλιό, το πάγιο διαμορφώνεται ως εξής.
το πάγιο. 50 ευρώ ετησίως μέχρι 80 κυβικά μέτρα. Είναι παράνομο, κύριε Δήμαρχε. 50... Δεν προβλέπει ο νόμος πάγιο. Ορίστε να σας δώσω το νόμο. Είναι... Είπατε 50 ευρώ. Δεν χρειάζεται να καταστήσετε. Θα κυρώσετε. Σας έδωσε το νόμο, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Υπουργείο Εσωτερικών, διαβάστε σας παρακαλώ. Διαβάστε σας παρακαλώ. Εσείς μην την ψηφίζετε. Επιβολή παγίου τέλους κατανάλωσης ύδατος, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις καθορίζεται ως τέλος ελάχιστης κατανάλωσης, δεν βρίσκει έρισμα στις σχετικές περιέτρευσης διατάξεις και στην αρχή της ανταποδοτικότητας. Καθότι οι δημότες υποχρεούνται να καταβάλουν ένα συγκεκριμένο ποσό ανεξάρτητα από την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε από αυτούς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, κάνετε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Εγώ, αν θέλετε, και αν το ρυθμίσει η υπηρεσία, το δέχομαι. Μπορείστε, σας τα δίνω. Ναι, ας το αφήσει το. Εντάξει. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε. Ναι, γιατί το βγάζουμε το πράγμα. Τη λέξη πάγιο εκεί. Τελείωσε. Κατανάλωση λέμε. Βγάζουμε κατανάλωση μέχρι 80 κυβικά το λέω. Κατανάλωση μέχρι 80 κυβικά. Βγάζουμε τη λέξη πάγιο. Άντε, δεν ενοχλεί η λέξη πάγιο. Πάγιο είναι αυτό. Δεν είναι για κατανάλωση μέχρι 80 κυβικά. Κατανάλωση μέχρι 80 κυβικά λέμε. Συνέχισε. Τελείωσε. Πάγιο, έτσι. Δεν υπάρχει παντού, κύριε Καραμανίδη, δεν υπάρχει παντού. Δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να λέτε ότι υπάρχει παντού. Άνω των 80 κυβικών. Δεν υπάρχει πουθενά. Θα μας αφήσετε, κύριε Παύλο. Κύριε Παύλο, θα μας αφήσετε να κάνουμε. Μα δεν ακούνε οι σύμβουλοι. Άνω των 80. 0,40 λεπτά ένα κυβικό μέτρο. 0,40. Από 0,65 0,40. Εμείς 0,40 είχαμε. Ορίστε, έτσι ακριβώς. Εσείς στην Κορυσό είχατε 0,40. Εμείς ήμασταν οι πιο ακριβοί από όλο το Δήμο. Άρα, φτάνουμε στο επίπεδο της Κορυσού. 0,40. Πώς θέλετε να το κάνετε αυτό, αντισυνταγματικό ήταν. Όχι, ήταν ανταποδοτικά. Συγγνώμη λίγο τώρα, θα μιλάει ο Δήμαρχος τώρα. Ακούστε με ρε παιδιά. Σας παρακαλώ. Ακούστε με. 0,40. Η κατανάλωση δηλαδή σε αυτά τα χωριά θα είναι 0,40 λεπτά του κυβικού. Έτσι. Αυτό έχει σημασία πιο πολύ. Και η αποχέτευση θα επιβαρύνεται με 40% επιπλέον αντί για 60 που είχαμε στην αρχική μας πρόταση. Από 0,60 θα γίνει 1,40% επιπλέον. 40% τη κατανάλωση. Όπου υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Όπου υπάρχουν αποχετεύσεις. Για την άλλη κατηγορία, Κολοκυθού, Πεντάβρυσο, Χιλιό, Ρεντροϊνό, Υποριά, Τυχιό, Πολυκάρπιο, Λεύκη. Τα πρώτα 80 κυβικά, για να μην λέμε τη λέξη πάγιο, τα πρώτα 80 κυβικά, 40 ευρώ. Και κατανάλωση άνω των 80 κυβικών, 0,35 ένα λεπτό. Ένα κυβικό. Και όπου υπάρχει αποχέτευση, εδώ σχεδόν δεν υπάρχει. 0,35. Και όπου υπάρχει αποχέτευση, 40% επιπλέον. Κλεισούρα, Βασιλιάδα, Σταυροπόταμο, Μελισσότοπο, Καλοχώρη, Δεντροχώρη, Λιθιά, Αγία Κυριακή, Μεταμόρφωση, Κορομιλιά, Τσάκωνη, Φωτεινή, Σιδεροχώρη, Ιεροπηγή, μέχρι τα 80 κυβικά 30 ευρώ, μέχρι 80 κυβικά κατανάλωση, 30 ευρώ, και άνω των 80 κυβικών, 30 λεπτά ανά κυβικό. Και Κορέστια, άνω πτεριά, κάτω πτεριά, Αυγή, Ψηλό. Η αποχέτευση είναι στο 40. Η αποχέτευση δεν έχει. Α, δεν έχουμε. Και δεν έχουμε την αποχέτευση. Δεν έχει. Αποχέτευση δεν έχει. Πώς, πάει στην Κορυσό και συνεχίζει στο βιολογικό. Για όσους έχουν 40 δεν έχουν. Για όσους έχουν. Για όσους έχουν. Για όσους έχουν. Για όσους έχουν. Το Δευροχώρι έχουμε βόθο. Εντάξει, γι' αυτά δεν τους φέρει. Τα μικρά χωριά δεν θα βάλουν. Η Φωτεινή έχει, πάει στο βιολογικό. Πώς δεν είναι. Το χωριό σου έχει στο βιολογικό. Άμα έχει να βάλουμε 40% ισχύει. 40% σε όσα έχουν. Αποχέτευση 40%. Στο Σιδηροχώρι έχει. Έτσι. Και τα Κορέστια, άνω πτεριά, κάτω πτεριά, τα Αυγή, Ψηλό, Μορφοκλησιά, Δεσσινιά, Αγίος Νικόλαος, Οξιά, Κολικέρας, Βέργα, 20, μέχρι 80 κυβικά 20 ευρώ και άνω των 80 κυβικών 0,25 ανά κυβικό. Εγώ θεωρώ ότι με αυτή την πρόταση όχι μόνο δίκαιη είναι η ρύθμιση, νομίζω ότι εξορθολογίζεται όλη η κατάσταση και θα έχουμε από εδώ και μπρος στο μέλλον μία κατάσταση που θα τη βρουν και οι επόμενες δημοτικές αρχές και πλέον μπορεί αυτή τη στιγμή να στεναχωρούμε κάποιους
αλλά όλα τα πράγματα γίνονται με στεναχώριες. Τίποτα δεν γίνεται αν δεν στεναχωρηθεί κανείς. Κάποιοι θα αδικηθούν, κάποιοι θα στεναχωρηθούν, κάποιοι θα πληρώσουν πολύ λιγότερα από ό,τι πληρώνουν τώρα και πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, γιατί θα βγουν πολύ λιγότερα, γιατί ο Δήμος Αγίας Τριάδος, το Μανιάκι, είχε πάγιο μαζί με την αποχέτευση 104 ευρώ και τώρα γίνεται 50. Άρα έχουμε 100% μείωση στο... Μιλάτε για το Μανιάκι. 50% μείωση στο Μανιάκι, ναι. Όχι για τις άλλες. Στο Μανιάκι. Στο Μανιάκι είχε 104 και τώρα γίνεται 50, κύριε Αποστολή. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Και κύριε Ζάχο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε. Έχουμε 50% μείωση του παγίου. Και στην πεντάδοση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ήταν 7. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί είναι ανταποδοτικά, κύριε Δήμαρχε. Μισό λεπτό. Γιατί να γίνουν έργα στο Μανιάκι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όχι. Αν θέλετε να με ακούσετε, να σας πω και κάτι άλλο. Και ο μόνος Δήμος που χρωστούσε τελικά και στη Διάδημα και στη ΔΕΙΑ ήταν ο Δήμος Αγίας Τριάδος. Παρότι είχε τόσο μεγάλα ποσά. Άρα είναι θέμα διαχείρισης. Για ενημέρωση, σε εσάς τα λέω. Όχι, σε εσάς τα λέω. Σε εσάς, για να ξέρετε. Εγώ τα ξέρω. Να τα ξέρω. Και στην πεντάδοση, ότι είπατε, κύριε Δήμαρχε, ότι είχε. Όχι, λέω ότι ο Δήμος Αγίας Τριάδος είναι ο μόνος Δήμος που μας άφησε οφειλές και προς τη Διάδημα 125.000 ευρώ και προς την ΔΕΙΑΚ 220.000 ευρώ. Ο Δήμος Αγίας Τριάδος. Παρότι και στον κύριο είχε αυξημένα τέλη. Ναι, αλήθεια. Είχε αυξημένα τέλη. Πιο χαμηλά τέλη. Ο Δήμος Αγίας Τριάδος. Το υψηλό, ας πούμε, ένα παράδειγμα, πλήρωνε πολύ περισσότερο από ό,τι. Το υψηλό ανήκει στην Πεντάβριζο, κύριε Δήμαρχε. Και πρέπει να ξέρετε ότι η Πεντάβριζος. Εντάξει, δίνει νερό στο υψηλό. Το υψηλό έχει ακριβότερο κόστος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, η πεντάβριζο έχει χαμηλότερο κόστος στην ανακόπηση από το υψηλό. Παρ' όλα αυτά ήταν το ίδιο, γιατί είναι μια τοπική κοινότητα. Γιατί δεν είναι η ίδια τοπική κοινότητα κατά την έγκριση του ΕΣΠΑ στο απογοητευτικό δίκτυο. Γιατί ξεχωρίστηκε το υψηλό από πεντάβριζο. Απαντήστε μου, κύριε Πολυγιάννη. Αυτά, κύριε Πολυγιάννη, να τα πείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σε μένα. Όχι, εισήγηση ήταν από το Δημαρχείο. Αυτό είναι θέμα του πρώην Δήμαρχου. Ποιο σα είπε ότι έχω με τον πρώην Δήμαρχο έχω καμιά ταύτιση, κύριε Πολυγιάννη. Εγώ ανήκω σε άλλο Δήμο, το καταλαβαίνετε. Τον τόπο σας. Είμαι δημοτικό σύμβουλο τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμία. Το έχει καταλάβει. Εντάξει. Παιδιά, όχι εκεί. Απλά είμαι και δημοτικό σύμβουλο όλου του Δήμου. Ακριβώ. Εντάξει. Για το, είπα, για το τι αποφάσεις έχουν πάρει στον πρώην Δήμο, ρωτήστε τον κύριο Στεργίου και τον κύριο Αποστολή. Δημαρχέ, για τη Μεσοποταμία του. Αν ο κύριο Πολυγιάννη και ο κύριο Παύλο θέλουν να πλακωθούν, μπορούν να πάνε. Συγγνώμη, κύριε. Συμφωνώ. Ερευνήστε γιατί και ο ένα μιλάει για εδώ ήρθαμε να λύσουμε θέματα του Δήμου. Όταν μου λέει για στοιχεία του Δήμου Αγίας Τριάδος, δεν ήμουν δημοτικό σύμβουλο. Κύριε Δήμαρχε. Τα ποσά. Πόσο είναι κατά τετραγωνικό στα ποσά. Παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ θέλω την εισήγηση. Ο Δήμαρχος να ξέρει τι να ψηφίσει. Να συμπληρώσω κάτι όμως για να το. Γιατί είναι πολύ σοβαρό και ουσιαστικό. Για τις περιπτώσεις ΑΜΕΑ και Πολυτέχνων έχουμε σε όλο το τιμολόγιο 30% έκπτωση. Ίσως και παραπάνω. Να το πούμε και αυτό. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό και πρέπει να το κάνουμε. Για τις ειδικές κατηγορίες ατόμων προτείνουμε 30% έκπτωση. ΑΜΕΑ και Πολυτέχνος. 67% αναπηρία και άνω. Να δείξουμε και το κοινωνικό πρόσωπο. Για να γίνεται, κύριε Δήμαρχε, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, δεν θέλω να πω. Κάτι θέλετε να πω. Ναι, εγώ θέλω να μιλήσω για τα τέλη ίδρυση. Ναι. Επειδή θεωρείτε εσείς τώρα ότι είναι πολύ κατεβασμένα. Πάρα πολύ. Σε διαμερίσματα του πρώην Δήμου Αγίας Τριάδας είναι 300% πάνω τα πάγια. Τι λέτε, λέμε ότι είναι μείωση 50%. Κύριε Δήμαρχε, με στοιχεία θα σας μιλάω. Για πέστε μου. Το πάγιο στην Πεντάβυσσο, κύριε Δήμαρχε. Το Μαγιάκι πόσο ήταν εδώ. Περιμένετε λίγο, σας αναφέρω για ορισμένα διαμερίσματα. Θα σας μιλήσω και για το Μανιάκι. Η Πεντάβρυσσο, το Χιλιόδεντρο, είχαν 10% πάγιο. 10 ευρώ. Το φτάνετε 40. Πεντάβρυσσο πόσο είναι. Μέχρι πόσο, κύριε. 10 ευρώ μέχρι πόσο. Δεν υπήρχε, Καραμανίδη. Αναορολόγητα. Γι' αυτό σας είπα. Άρα όμως, εσείς ξέρετε τι κάνετε. Δεν είχαμε όριο.
Δεν είναι 30. Βάζατε το παλιό και εκ των υστέρων χρεώνατε την κατανάλωση. Ενώ έχει κατανάλωση μέσα. Εσείς παίρνατε το παλιό και μετά χρεώνατε και την κατανάλωση. Καταλάβατε λίγο τι λέω. Είναι αγροτικές περιοχές, κύριε Δήμαρχε, που έχει ο καθένας μέσα και το παξεδάκι του και όλα. Με την λογική που μιλάτε εσείς τώρα, μιλάμε για πάνω από 300% αύξηση. Όχι, δεν είναι. Τα 80 κυβικά λέμε κάνουν 40-80. Τα 80 κυβικά κάνουν 40. Δεν μπορείτε να κάνετε καμία αύξηση. Γιατί εσείς είχατε 10 ευρώ. Και ύστερα βάζατε και την κατανάλωση. Ενώ εμείς τώρα βάζουμε. Θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι 80 κυβικά για ένα χωριό είναι το τέταρτο. Μέχρι σήμερα έχει δίκιο. Όχι. Με βάση αυτή που κάνει είναι άλλα βέβαια τα στίχια. Λοιπόν, βάζουμε 80. Θέλετε να κάνετε τα κατανάλωση. Πάρτε το κομπιουτράκι και κάντε τα. Έχει δίκιο με βάση την προηγούμενη σύγκριση. Με βάση αυτή αλλάζουν. Θα τα δούμε. Το συνδέστε τα εσείς, εμείς κάνουν την εισήγηση και είναι προς όφελος όλων των δημοτών. Έχει πολλά διαμερίσματα, πάρα πολλά, τα περισσότερα, το 90% των διαμερισμάτων είναι μειωμένες οι τιμές. Μόνο ο Δήμος και μόνο το χωριό Μεσοποταμία, όχι και τα χωριά τα υπόλοιπα, μόνο το χωριό Μεσοποταμία εξισώνεται με τα υπόλοιπα χωριά. Αυτή είναι η διαφορά. Αν δεν θέλετε να ξεσωθεί και δεν θέλετε να έχουμε χωριά δύο ταχυτήτων και να έχουμε περιοχές δύο ταχυτήτων, πολύ ευχαριστώ. Η δικιά μου θέση είναι γιατί πρέπει να το πούμε. Βεβαίως, ανταποκοτικά είναι. Δεν ψηφίζω καμία αύξηση. Ψηφίζω μόνο την περίπτωση στον Αμέα. Το χωριό σας και που βαλούσαν τις προφόρες νερά, δεν τα ξέρεις. Ούτε στα τέλη, ούτε στα στην ένταξη. Θα ζητήσω συγγνώμη λίγο για την προφορά μου, γιατί έχω αφαιρέσει τρία δόντια πάνω, τρία κάτω. Πιστεύω ότι με καταλαβαίνετε. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Μπορούσα αυτή τη στιγμή να μην έρθω στο Συμβούλιο της Οικονομικής και να κάνω τον ωραίο ηθοποιό στη Μεσοποταμία και να πω ναι στη Δημότηση, είμαι μαζί σας κατά τα τέλη την επιβολή τελών και να έρθει κάποιος άλλος να τα ψηφίσει. Εγώ αυτή τη στιγμή ήθελα η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ προς την Οικονομική Επιτροπή να υπάρχουν και έσοδα και έξοδα και αναλόγως να ψηφίσουμε. Δεν σηκώνει η Μεσοποταμία άλλη αύξηση τελών. Η πρώτη τετραετία όταν γίναμε Δήμος ήταν 40 δραχμές ανακυβικό. 77 ήταν η στεριά. Ενσωματώθηκε όλος ο Δήμος με 44 δραχμές. Λοιπόν. Δραχμές, πρώτη ήταν δραχμές. Ναι, αλλάζει ο Δήμαρχος και πάμε στο Μακαρίτη του Ζαρμητίδη με το δικό του σκεπτικό, χωρίς να κοιτάξει τα έσοδα και έσοδα, και κάνει 80% αύξηση στην ίδρυση και 50% ταφού. Και πάμε δηλαδή 0,23 λεπτά ξέρω εγώ. Εάν γίνει και τώρα αύξηση, εγώ δεν έρχομαι σαν Καραπατσακίδη Νικόλαος εδώ, έρχομαι σαν φωνή αντιπρόσωπος της Μεσοποταμίας. Είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω τη δέσμευση που κάνουμε απέναντι στους δημότες και να μην ψηφίσω τα τέλη επιβολής τελών και καθαριότητας. Νίκο, μισό λεπτάκι, δηλαδή όταν τα έκανε ο Ζαρομετίδης 0,23 και τα άλλα ήταν ενιαία για όλο το Δήμο. Ναι, βέβαια. Αλλά εμείς στη Μεσοποταμία τα είχαμε πάλι πιο φθηνά. Δηλαδή, κύριε δηλαδή, τι έγινε τότε, πληρώσαμε εμείς παραπάνω για να καλύψουμε τα άλλα τα χωριά, γιατί ο Καραμανίδης ρώτησε για τη φτεριά, λέει εκεί τα νερά είναι, λέει, με αυτό. Και επειδή πιστεύω και πάντα ανάλογα τα έσοδα και τα έξοδα κάνουμε τις αυξήσεις και πιστεύω ότι τα έσοδα, καλύψουν τα έξοδα, θα παραμείνουν δηλαδή στη δέσμευση που κάναμε ότι όχι αύξηση στα τέλη καθαριότητας. Γενικά, δηλαδή επιβολητέρω. Εντάξει, τελειώσατε, θέλετε να πείτε άλλο κάτι. Εγώ σας είπα από την αρχή της εισήγησής μου ότι όταν κάνατε τον προσδιορισμό των ανταποδοτικών τελών στην προηγούμενη δημοτική αρχή, κάνατε λάθος υπολογισμό, απλά πράγματα είναι αυτά. Όταν βάζατε για την καθαριότητα
22.000 ευρώ έναν υπάλληλο και στην καθαριότητα χρειάζεται 5 υπάλληλοι, αυτό αμέσως από το κόστος των υπαλλήλων πέφτεται έξω 100.000 ευρώ. Τι να σας πω. Πώς γινόταν, δεν ξέρω. Δημαρχέ. Δεν θέλω να πάμε σε άλλο. Δημαρχέ, όχι. Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω οπωσδήποτε δεν είχαμε μόνιμο προσωπικό. Δεν έχουν αλλάξει. Δεν έχουν αλλάξει οι υπηρεσίες. Δύο φορές τη βδομάδα έρχεται το αυτοκίνητο στη Μεσοποταμία και σε άλλα χωριά πάει μία φορά. Εγώ σας δεν έχουμε τις ίδιες υπηρεσίες. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Και σας αναφέρω και ένα δεύτερο. Ότι η εκαθάριση που έρχεται από τη ΔΕΗ είναι αρνητική και δεν καλύπτει ούτε το φωτισμό. Όχι την καθαριότητα, ούτε το φωτισμό δεν καλύπτει. Στον προϋπολογισμό βάζεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, προϋπολογίζεις ό,τι θέλεις. Λέω. Και ζήτησα στοιχεία, είπα να μου δώσεις. Δεν πρέπει να κάνεις κάτι διαδικασία. Και να το ξέρετε. Παραπάνω έξοδα έγινα για να μπουν αυτά τα τέλη. Η ΔΕΗ έρχεται αρνητική από τη Μεσοποταμία και καλύπτει ούτε τον φωτισμό. Έχετε τα στοιχεία, κύριε Δημαρχέ. Παρακαλώ, δώστε τα. Πέστε. Δημοτική ενότητα Μεσοποταμίας. Τόσα εξοδεύουμε, τόσα εισπράττουμε. Για το νερό και για τα τέλη. Παρακαλώ, τα θέλω. Εγώ, όσον αφορά. Γιατί γίνεται να μιλάμε στον αέρα. Όσον αφορά, για να μην κάνουμε ατέρμονες συζητήσεις. Έτσι, ο καθένας είπε την άποψή του. Όχι, θέλω να καταλήξω κι εγώ, Δημαρχέ μου, εκεί πέρα ότι πράγματι ότι αυτό δεν το υιοθετώ. Οπωσδήποτε αναγνωρίζω την οχτάμινη θετία σας και τη θαυμάζω και την επικροτώ ότι ξέρετε το αντικείμενο και βαδίζετε πολύ καλά. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ υπερήφανος. Έτσι, αυτή τη στιγμή και η Μεσοποταμία έχει πάρει και από την ΔΕΙΑΚ ένα χαρτί το οποίο εμείς προσφέρουμε στη ΔΕΙΑΚ. Αν πατούσαμε πόδι εμείς σαν Μεσοποταμία, δεν θα δίναμε το Δημαρχείο το παλιό για να γίνει ΔΕΙΑΚ. Θα το κάναμε κάτι άλλο. Με βιβλιοθήκη που γίνεται, ξέρω εγώ έτσι. Προσφέρουμε γύρω στις 36.000 το χρόνο από τα νίκια που μεταφέρθηκε η ΔΕΙΑΚ εκεί. Λοιπόν, και εδώ με καμάρι έβγαινα έξω και έλεγα τους δημότες τα τέλη ίδρυς παραμένουν στο επίπεδο 2010 με σύμφωνα αυτό του Δημοτικού Συμβουλίου, ξέρω εγώ. Δεν γράφει 11-12. Από τη ΔΕΗ δεν γράφει 11-12. Δεν γράφει. Δεν γράφει, μισό λεπτό. Και λέω τώρα ότι αυτό που είπατε, εμείς είχαμε ένα μόνιμο υπάλληλο μόνο. Αλλά είχαμε 53 εκτός, όχι στα χαρτιά. Έτσι, λοιπόν, γι' αυτό, μισό λεπτό κύριε Καραμανίδη, όπως κάνουμε τις αναθέσεις εδώ, κάναμε τις εικονικές καταστάσεις εκεί. Με διαφάνεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Ότι αυτό το έργο θα γίνει, θα πληρωθούν εκείνοι για καθαριότητα, αυτοί για καθαριότητα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γι' αυτό και παραδώσαμε ένα Δήμο χωρίς μία δραχμή χρέος. Δεν διαφωνώ εγώ. Δεν μπορεί όμως να συνεχίσει να λειτουργεί ο Δήμος έτσι με αυτό το τρόπο. Μπορώ να πω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Εγώ θα ήθελα να γίνει κατανοητό. Θα με συγχωρείτε αν πω ένα πιο παραπάνω. Δεν υπάρχει. Συμφωνή μου έτσι. Εγώ θα ήθελα από όλους σας να γίνει κατανοητό ότι μία σχετική χρέωση που συνέβαινε στη Μεσοποταμία δεν μπορεί να δεσμεύσει το νέο καλλικρατικό Δήμο. Δεν μπορούμε να πάμε στο τιμολόγιο της Μεσοποταμίας με ενδεχόμενη την αριθμική αύξηση του 4% για παράδειγμα, την οποία υποχρεούμαστε με βάση τον νόμο να την κάνουμε, αν θέλει και ο κ. Πάπου να συνηγορήσει σε αυτό, και να δεσμεύσουμε και να ολοκληρώσουμε όλο τον ορεινό όγκο και τα παραμεθόρια χωριά του Δήμου προς αυτή την κατεύθυνση με βάση το τιμολόγιο της Μεσοποταμίας. Τότε το κύριο τίμημα αυτού του κόστους καθαριότητας, φωτισμού, τέλος πάντων ανταποδοτικών τελών, θα το χρεωνόταν μόνο η πόλη. Η πόλη της Καστοριάς δεν μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος αυτής της χρέωσης. Το έχετε μπροστά σας όλοι. Το κόστος εξόδων. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Μα σας παρακαλώ πολύ. Τις εντυπώσεις αρνητικά δεν τις κερδίζετε. Σταματήστε λίγο, ακούστε με. Μα συγκρίνετε τι. Σας διέκοψα. Μα εκεί η ΔΕΙΑ δεν είναι. Δεν αποφασίζουμε. Σας διέκοψα. Μετά θα αποδεικνύετε. Πάρτε το λόγο και μιλήστε, κύριε Παύλο. Την ορολογία τη κοστολόγηση τη γνωρίζετε. Το κόστος όλης αυτής της λειτουργίας της εύρυθμης στοιχίζει 4.447.369. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κάντε εσείς, κύριε Πολαγιάννα. Όχι, αυτά είναι πραγματικά. Εντάξει, κύριε Παύλου, επιτρέψτε μου, θα σας τα δώσω όλα σε φάκελο πλήρη. Αλλά θέλω με την ίδια περίσσια. Προσοχή. Να βγείτε μετά και να πείτε, ναι, κύριε Πολαγιάννα, είχατε δίκιο σε αυτό. Αν έχετε, να είστε σίγουροι. Εντάξει, λοιπόν, πολλές φορές θα το πείτε στην πορεία αυτό.
Λοιπόν, τα 4 εκατομμύρια, αγαπητέ μου, κύριε Νίκο, τα 4.447.369 μας στοιχίζει όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται καθαριότητα, ανταποδοτικά τέλη. Πέστε μου εσείς, με την τιμολόγηση που προτείνετε να ακολουθήσουμε στη Μεσοποταμία, αν μπορέσουμε και μάσουμε 1,5 εκατομμύριο, να είμαστε ευτυχισμένοι. Εγώ δεν μπορώ, σαν αντιδήμαρχος οικονομικών, επιτρέψτε μου να βγω στους πολίτες και να πω: βάζουμε το Δήμο 3 εκατομμύρια μέσα και ψάχνουμε να βρούμε. Αυτό το αφήνω. Εσείς, κύριε Χωριάννη, κύριε Χωριάννη, κάνετε μία δουλειά. Να απαντήσω και εγώ να τελειώσω, δεν ήθελα να μιλάω. Να απαντήσω. Κάνετε μία δουλειά γενική για το Δήμο Καστοριά. Αναλυτική, πού είναι. Γενική. Έτσι. Για να πάει ο Δήμος Καστοριά με τα δημοτικά τέλη πολύ καλά. Θα τελειώσω. Όταν όμως. Πιθανόν εγώ θα έφτιανα και μια γενική συνέλευση και να έλεγα όχι 60 και 80, 180 το κυβικό να πάει το νερό στη Μεσοποταμία αφού εκπληρεί τώρα τα έσοδα στα έξοδα εκπληρούν και να κάνουμε μια γενική συνέλευση μέσα σε ένα κτίριο και να πω κύριοι Μεσοποταμία θα κάνουμε ένα πανεπιστήμιο, ένα κτίριο πανεπιστήμιο εδώ, να το χρεώσουμε τόσο. Δεν διαφωνήσει κανένας. Όταν τα έσοδα καλύπτουν τα έσοδα πιστεύω ότι είναι λάθος. Εντάξει, είπαμε όμως πώς γίνεται ο υπολογισμός των εξόδων. Είπαμε πώς γινόταν ο υπολογισμός. Είπαμε πώς γινόταν ο υπολογισμός των εξόδων. Το είπε και ο κύριος Καραμπασταγκίνας. Ο κύριος Καραμπασταγκίνας είναι σίγουρο. Από δύο-τρία πράγματα διαφημιστικά. Το κόστος εδώ της καθαριότητας είναι δεδομένο. Αυτό το κόστος. Το αν θα εισπράξει εδώ τα χρήματα. Δεν είναι καθόλου δεδομένο. Αυτό συνέβαινε και στην Καστοριά. Και στην Καστοριά, για να αποφύγουμε τις αυξήσεις, τη διαδημά και για τα 300.000 για το Δήμο και ο εξωτερικός φορτηγός του γύρω στα 450-500.000 ευρώ δεν τις έβαζα μέσα. Κακώς δεν τις έβαζα μέσα και μπορούσε και να αγκυρωθεί η απόφαση. Τώρα τις συμπληρώνουν. Τώρα, άμα δείτε, 700.000 είναι η διαδημά. 340.000 ευρώ. Και γύρω στο εκατομμύριο είναι ο εξωτερικός φορτηγός. Άμα θέλω τον προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια του πάω. Δεν θα μας πει αυτά, κύριε Μακρόν. Αν για εσάς εξορθολογήσω, είναι πάντα προς τα πάνω. Μακάρι να φτάσουμε. Λόγω ιδιότητας και εσείς και ο κύριος Πολυκάνη, μόνο στα πάνω. Μακάρι να μπορέσουμε. Να μπορώς. Λάβετε υπόψη πού ζούμε, σε τι περιβάλλον ζούμε και σε τι κατάσταση. Προσπαθήσαμε. Και το 12 θα είναι χειρότερο από το 11. Και το 13 είναι χειρότερο από το 12. Αυτό λέω. Να εξαρτήσουμε. Μάστε αυτά που σα προστάνε, κύριε Πολυκάνη. Να κλείσουμε το άνοιγμα αυτό. Δεν μπορεί να πληρώνουν κάποιοι και κάποιοι να μην πληρώνουν. Βεβαίως. Μάλιστα. Εμείς το είπαμε πρώτοι αυτό. Αλλά εγώ θα ξαναπαρακαλέσω να μου δώσετε τα στοιχεία. Συγκεκριμένα δεν θέλω γενικά του Δήμου. Στοιχεία. Σας είπα είναι ανταποδοτικά. Παρακαλώ κύριε Καραμανίδη. Δεν είστε ούτε κ. Πολυκάνης ούτε κ. Με διαπρόσθετε όμως. Δεν προσπαθούμε να κλείσουμε, προσπαθήσαμε να κλείσουμε το άνοιγμα αυτό το οποίο υπήρχε και στην Καστοριά αλλά το οποίο θα δημιουργηθεί από τη στιγμή που είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε τη διαδημά όπως βλέπετε με 700.000 και τον εξωτερικό κόσμο θα πιάσουμε γύρω στο εκατομμύριο. Μόνο αυτά είναι ένα 700. Άμα πάτε και τη μισθοδοσία άλλα 2 εκατομμύρια, μόνο αυτά να καλύψουμε. Είπατε την αλήθεια κύριε Καραμανίδη. Προσπαθείτε να καλύψετε το άνοιγμα που δημιουργήθηκε στην Καστοριά. Όχι και στους Δήμους τους άλλους, γιατί στους Δήμους αυτό. Αυτό είναι. Καλά, ο Δήμος Αγίας Τριάδος μας άφησε χρέος 125.000 ευρώ στη διαδημά και 220.000 ευρώ στη ΔΕΙΑΚ. Λοιπόν, κοντά στις 350.000. Έχει να λαμβάνει όμως ο Δήμος Αγίας Τριάδας πάνω από 350.000 από γνωρίζετε. Τα έχουμε συζητήσει μέσα στις οικονομικές επιτροπές. Από αναπλήρωτους λογαριασμούς και το γνωρίζετε. Και όσον αφορά την ίδρυυση, κύριε Δήμαρχε, το Δημοτικό Συμβούλιο φέτος υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΙΑ 540.000 ευρώ. Για βάλτε, καταλήμετε και βάλτε. 540.000 είναι μόνο αυτά. 100.000 περίπου είναι η μισθοδοσία του συνέλευσης.
Άμα βάλουμε κανένα αντιλοστάσιο, θα βάλαμε 100.000 και το αντιλοστάσιο τη Μεσοποταμία. Δεν το λέω έτσι. Κύριε Καλαμαρίδη, τι. Κατά πόσο ώρα τελειώνει το κόμπλεξ. Τι έχουμε δώσει στην Ελλάδα. Έχει το λόγο. Κύριε Καλαμαρίδη, τελειώσατε. Πόσα λεφτά έχουμε δώσει στην Ελλάδα. Λοιπόν, 100.000. Σε ποιο μήνα είμαστε. Σα παρακαλώ, πράξαμε από πράξαμε 10. Σε ποιο μήνα είμαστε. Άρα το 440, αν θα το φέρετε τον χρόνο. Δεν θα το ψηφίσω. Εγώ τον χρόνο θα ψηφίσω με βάση τα φετινά. Εάν κάνετε έξοδα 200.000, 200 θα είναι η επόμενη προγραμματική σύμβαση. Ακούστε κύριε Πάνο, κύριε Πάνο, είδε η ΑΚΑΝ έλαβε την προγραμματική σύμβαση. Από μία εβδόμ. Αυτά τα λεφτά μέχρι τέλος του έτους μπορεί να πάρει 300.000. Ναι. 300 το εξάμεινο. Και άλλες 300 το άλλο εξάμεινο κάνουν 600. Ναι. Άρα γιατί να μην το ψηφίσετε δηλαδή. Εάν το πραγματικά χρειάζεται έτσι. Και 600 να ψηφίσω και 600. Έτσι ακριβώς. Αλλά και να σας πω και κάτι άλλο. Και να σας πω. Ναι. Ξαφνικά. Δεν αγαπήσατε εσείς πιο πολύ τους πολίτες. Τους πολίτες, εμείς τους αγαπάμε. Δεν έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε αυξήσεις και να πονέσουμε τον κόσμο. Και εμείς ξέρουμε την κατάσταση. Εμείς πιο πολύ από εσάς δεχόμαστε τον κόσμο εδώ πέρα. Λοιπόν, και εμείς το σκεφτόμαστε και εμείς ξέρουμε τα νοικοκυριά, τις δυσκολίες που περνάνε. Γι' αυτό και εσείς. Μην νομίζετε ότι είμαστε σε άλλη χώρα εμείς. Μερικοί μπορεί να είναι, δεν ξέρω γιατί. Με αυτά που είπαμε στην εισήγηση, μπορεί να είναι σε άλλο πλανήτη, όχι σε άλλο χώρο. Έχει ο κύριος ο Θεμελιώδης. Ένα λεπτό λίγο, επειδή είπατε τους αγαπάτε πολύ, μόλις θα πάρουν αυτές τις αυξήσεις, η αγάπη να μην γίνει τίποτα άλλο. Ναι, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Τι να κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας για να μας ψήφισε ο κόσμος. Για να μπορούμε να πάμε τον τόπο μπροστά. Να δουλέψουμε, να κάνουμε έργα, να είμαστε αποτελεσματικοί, να έχουμε την καταλληλότητα, τις υπηρεσίες, τον φωτισμό, τα σχολεία, τα πάντα να τα έχουμε όπως πρέπει να τα έχουμε. Και αυτό κάνουμε και κάνουμε μεγάλες θυσίες όλοι οι συνεργάτες μου και εγώ και οι αντιδήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Ο κ. Καραμπατζακίδης είναι δημοτικός σύμβουλος. Ξέρετε τι δουλειά κάνει. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Και προς τιμή. Ο κ. Τουρίνο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής, η λειτουργία ενός Δήμου, μιας Δημοτικής Αρχής, αποτελεί σε μικρογραφία τη λειτουργία στην κεντρική πολιτική σκηνή και εν προκειμένου της ελληνικής πολιτείας, η οποία παρακολουθούμε καθημερινά πώς λειτουργεί και τι συμβαίνει και τι μέτρα αναγκάζονται να παίρνουν οι νυν κυβερνώντες για να μην πτωχεύσει το ελληνικό κράτος. Όπως βλέπουμε, όπως ξέρουμε, και οι πρώην Δήμοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, και πλέον ο ενιαίος Δήμος, είναι χρεωμένοι. Δεν μπορούμε να βάλουμε μια σωστή βάση, να κάνουμε μια σωστή αρχή, εάν δεν πονέσουμε. Είναι υποχρεωτικό να υπέρθει κάποια αύξηση τελών, κάποια αύξηση εισφορών, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά και για να μην χρεοκοπήσουν και στην τελική ανάλυση για να μην πάμε στην περίπτωση δανείου. Γιατί πριν οι Δήμοι, ναι, κύριε Παύλου, μην γελάτε, αναγκάζονταν δανείσμα. Θα μπορεί και ο Δήμος ο δικός μας, ο νέος Δήμος, ο μεγάλος Δήμος, να δανείζεται. Είναι δανεικά, ναι, είναι δανεικά τα λεφτά. Υπήρχαν δάνεια από τους πρώην Δήμους, τα οποία δάνεια πρέπει να πληρωθούν κάποτε. Και πρέπει να αποκαθίστανται. Σας πληροφορώ, είπατε ότι δεν είναι για το Δήμο Αγίας Τριάδος. Ήδη υπήρχε αγωγή της ΔΕΙΑΚ εναντίον του Δήμου Αγίας Τριάδος που ζητούσε 130.000 ευρώ. Δεν υπήρχε το χρέος. Δεν υπήρχε το χρέος. Όταν τα λέει αυτά. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Επειδή ήσασταν δημοτική σύμβουλη. Αυτό δεν είναι. Εγώ δεν επιμερίζω τώρα την ευθύνη του πανταζή του κ. Αντωνιάδη. Δεν τα πατήσω τα χρέη. Αυτά που έρχονται από εδώ. Εγώ δεν λέω ποιος ευθύνεται γι' αυτό που πανταζήσει ο Αντωνιάς. Εγώ δεν το πω. Θέλω να πω δηλαδή ότι για να λειτουργήσει σωστά μια δημοτική αρχή πρέπει να επιβάλλει τέλη, πρέπει να επιβάλλει εισφορές γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Δηλαδή θα αναγκαστεί ο Δήμος να προσφύγει στα δάνεια. Δηλαδή πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος, δεν το καταλαβαίνω. Να κάνω μια ερώτηση για να μισό λεπτό. Όταν είναι χρεωμένος ένας Δήμος, υπάρχουν δύο τρόποι. Πρώτον, η επιβολή εισφορών και αυξήσεων. Και δεύτερον, ο περιορισμός των σπαταλών της δαπάνης. Σε αυτό που είπατε. Ποιος?
το συνηγορώ και νομίζω ότι όπου μπορεί ο Δήμος σε αυτό το τομέα λειτουργεί να περιορίζει τις πατάτες και τις δαμπάτες. Αλλά να μην λειτουργούμε όμως καθαρά τοπικιστικά, επειδή εγώ εκλέγουμε στο Δήμο Αγίας Τριάδος, δεν θέλω να μην και να βλέπουμε μόνο αυτό. Μα αυτό το ίδιο. Για όλα τα χωριά, σε όλους τους τύπους είναι. Δεν το επιμερίζω σε εσάς, θα απευθύνω και στον κύριο Καραμποτακέτη, γιατί μιλήσατε για την Αντιμετωπική. Μα για όλους τους τύπους μιλήσατε. Κι εγώ, για το Δήμο Αγίας Τριάδος. Εγώ, ειδικότερα μετά τις τελευταίες τροποποίησεις, βλέπω ότι όχι μόνο είναι δίκες, αλλά και η κατανομή των πέντε ζωνών, αλλά βλέπω ότι αποκαθίσατε και αδικίες. Πρέπει σε εμάς, ο Δήμος Αγίας Τριάδος, το τέλος ίδρυυσης μάλλον μειώνεται από το είχαμε ήταν αυξημένο, αντίθετα τα τέλη καθαριότητας αυξάνονται σημαντικά. Δεν πρέπει να το πάρουμε, δηλαδή, επειδή εκλέγουμε εγώ το Μανιάκι και επειδή απόψε, επειδή και μένω στο Μανιάκι, είμαι κάτοικος στο Μανιάκι και επειδή απόψε πολλοί θα διαμαρτυρηθούν να λειτουργήσω με αυτό το σκεπτικό, ότι ξέρεις, θα φωνάξω και θα διαφωνήσω αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε συλλογικά. Πώς θα μπορέσει ο Δήμος να λειτουργήσει και με μια λογική αύξηση που από ό,τι βλέπω είναι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι λογική. Πολλές φορές αποκαθίσεται αδικία και κατεβαίνει. Κατεβαίνει όπως το μαύρο που ήταν ανεβασμένα. Πιθανότατα στη Μεσοποταμία πραγματικά να ανεβαίνει. Γιατί είχε χαμηλά. Τι να κάνουμε. Πραγματικά η Μεσοποταμία ανεβαίνει κατά πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, είναι και πολύ χαμηλά. Δεν πρέπει όμως να δυναμίζουμε έτσι τη Μεσοποταμία. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε και έτσι να ψηφίσουμε. Θα πληρώνουν τα ίδια, κύριε Στέλνη. Λοιπόν, απλά είχαμε μια ερώτηση. Η συζήτηση τελείωσε. Η Μεσοποταμία λέω ότι αυξάνεται. Εκεί σα δημοτική αρχή μέσα το Δήμο θα δει επόμενη. Κύριε Παύλο. Δεν κάνουμε διάλογο. Εντάξει. Η συζήτηση τελείωσε. Πάμε σε ψηφοφορία. Όχι, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Άρα. Δεν πρόφτασα να ρωτήσω. Δεν προλαβαίνω. Έχω κάτι να πω. Έλα, πότε βλέπετε. Εντάξει, με τη δεύτερη πρόταση που κάνετε, τα έσοδα κατεβαίνουν πάρα πολύ. Καλύπτεται αυτό το ποσό που λέτε των απαραίτητων προς δαπάνη. Από τη στιγμή που ανέλαβε. Γιατί τώρα εγώ για την Κορυσό μιλάω. Για μένα μιλάω. Ή 300 κυβικών κατανάλωση, έτσι. Η πρώτη πρόταση είναι 352,3 ευρώ, με τη δεύτερη πρόταση 193, είναι διαφορά 160 ευρώ κατά οικογένεια. Είναι μεγάλη διαφορά, γι' αυτό. Αντίστοιχα, εσείς κύριε Δήμαρχε, για να απαντήσω. Πρώτη, από την πρώτη στιγμή που αναλάβουμε τα ενία του Δήμου, κύριο μέλημα ήταν να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των καιρών. Μαζί με τον κύριο Δήμαρχο και όλη την οικονομική υπηρεσία και τους προϊσταμένους, γίνεται ένας μεγάλος αγώνας. Όταν εγώ έκανα την αρχική μου εισήγηση, στηρίχτηκα σε κάποια δεδομένα και σε κάποια νούμερα. Για να μπορέσω όχι να μην είμαι μέσα θα ήμουνα, να μην ήμουνα πολύ μέσα σαν οικονομική υπηρεσία. Αλλά δεν είμαστε και απρόσωποι, ζούμε σε ένα κοινωνικό σύνολο που βλέπετε λογικά τις αντιδράσεις και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεργασία και με τον κύριο Δήμαρχο και όλη την οικονομική υπηρεσία και με εισήγηση του κύριου Δημάρχου προσπαθήσαμε να κατεβάσουμε λίγο τα πράγματα. Αλλά μέχρι εκεί. Με τη δεύτερη πρόταση θα κατεβάσετε πάρα πολύ. Ακούστε να δείτε, ακούστε. Βλέπετε. Κυρία Βοσκέδου, ναι. Να σας εξηγήσω. Θα δώσουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα πάλι. Να σας εξηγήσω και πάνω σε αυτό ότι θα κάνουμε μία προσπάθεια να ελέγξουμε πραγματικά και τους πραγματικές επιφάνειες των σπιτιών και των καταστημάτων. Ήδη είμαστε σε μια συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακού Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Να δούμε από τις ιδιοκατοικίες τι τετραγωνικά δηλώνονται και τι δηλώνονται στη ΔΕΗ. Οπότε θα έχουμε μια αναπλήρωση απώλεια εσόδων και από τα τετραγωνικά μέτρα. Γιατί οπωσδήποτε ξέρετε ότι αυτό το γεγονός συμβαίνει και κατά κόρον. Ιδίως. Ακόμα και στα υδρόμετρα θα γίνεται έλεγχος. Υδρόμετρα θα γίνει έλεγχος, μπορεί να υπάρχει. Θα γίνει έλεγχος γιατί υπάρχουν μεγάλες απώλειες εισόδων. Αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε αυστηρούς ελέγχους. Οι παράνομες. Τελείωσε τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί μερικοί να ζουν εις βάρος αλλωνών. Σε αυτά μαζί σας. Δεν μπορεί να πληρώνουν κατά συνθήκη τα υποζύγια κτλ. Που ξέρουμε ότι οι ειλικρινείς πληρώνουν πολύ περισσότερα γιατί δεν πληρώνουν οι ανειλικρινείς.
Αυτή τη δουλειά θα την κάνω. Μα πάλι δεν μπορώ να ψηφίσω εγώ για τον λόγο ότι είναι η συγκυρία τέτοια. Και κάτι λίγο παραπάνω να ανέβει θα ορίονται οι πάντες. Εντάξει, τα άμα πούμε όμως, κοιτάξτε, άμα γίνομαι εχμάλωτη των απαιτήσεων των πολιτών, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσουμε. Όλοι τζάπα θέλουν. Όλοι και δωρεάν να τους πεις και το χαρτί να τους το στείλεις και να πει γιατί μας θέλεις χαρτί. Όλοι τσάπα. Αλλά δεν γίνεται με στο τσάπα. Τώρα για τα μαγαζιά όμως δεν μας είπατε. Δύο, ένα προς δύο. Θα ρωτήσω του ρωτή. Δηλαδή τι είναι το Δήμος, ένα προς δύο τι. Ότι... Όχι ο Δήμος Καστοριάς παραμείνει. Ο Δήμος Καστοριάς. Ο Δήμος θα πάει ένα προς δύο. Δύο. Και να γίνει στο Δήμο Καστοριάς και στο Δήμο Μαυρόπουλος. Πόσο δύο θα θέλει... Το μαγαζί 390 το τετραγωνικό. Συμφωνώ με την δήλωση 30%. Α, όσο είναι ο Σιγκέας επιθυμίας.